της περιοχής μας, συντονισμένη με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που σήμερα η καρδιά του αγροτικού κινήματος χτυπάει στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, συντονίστηκε για να γνωστοποιήσει εδώ στην περιοχή μας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Προβλήματα που οδηγούν σε βίου ξεκλείδισμα φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Βιώνουν τις συνέπειες και τα διέξοδα της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων του κεφαλαίου διαχρονικά. Ιδιαίτερα εδώ η περιοχή μας δέχτηκε κέραιο πλήγμα μετά από την απένταξη περιοχών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έξω από την εξωτική. Δεν έφτανε το κατρακύλισμα των τιμών στο γάλα, οι χαμηλές τιμές στο κρέας, οι ανοιχτές τιμές, η ακληροσιά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε έξω από την εξωτική αποζημίωση τη Βόνιτσα, τον Άγιο Νικόλαο, την Περατιά και την Πλαγιά. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι θα οδηγηθούν σε βίο ξεκλείδισμα. Η σημερινή εδώ συγκέντρωση στέλνει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί η φτωχομεσαία αγροτιά το ξεκλείδισμά της. Ο αγώνας που δίνεται εδώ σήμερα, αλλά και από την Κρήτη ως τον Εύρο, είναι αγώνας επιβίωσης. Είναι δίκαιος αγώνας. Και θέλουμε να καταγγείλουμε την τρομοκρατία της κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κατρακυλάει στον αυταρχισμό, ότι τέτοιες κινήσεις μέσα από δικαστικές αρχές δεν πρόκειται να πτωίσουν την αγροτιά. Απέναντίας θα τσαρώσουν το φρόνημα και η απάντηση θα είναι κέρια σε όλους αυτούς που απεργάζονται να τρομοκρατήσουν τους αγρότες. Είναι δοκιμασμένη η συνταγή. Έγινε στο παρελθόν με επικρίση βουλκανιζατέρ. Έγινε με τα αγροτηδικεία. Η αγροτιά όμως θα συνεχίσει τον αγώνα. Γιατί είναι αγώνας επιβίωσης. Είναι δίκαιος. Δηλώνουμε εδώ ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με όποια μορφή επιλέξουν στην Νίκαια. Η πρότασή μας είναι να στήσουμε μπλόκο στην περιοχή μας, όταν θα συνεδριάσουν οι σύλλογοι και θα αποφασίσουν σε ποιο σημείο. Συνάδελφοι, πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας ότι χωρίς αγώνα δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Και κλείνω με το εξής, σε όλους όσους θέλουν να περάσουν το μήνυμα της υποταγής ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Τους λέμε ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα. Τα 45 μερόνυχτα στον μπλόκο έφεραν το αφορολόγητο για πρώτη φορά στην αγροτιά. Ο αγώνας, τα τρακτέρ που βγήκαν στην Ε65 ανάγκασαν να κάνουν το ακατάσχετο. Βέβαια είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία κερδίθηκαν. Γι' αυτό ο μόνος δρόμος που μας απομένει είναι ο δρόμος του αγώνα της συντονισμένης πάλης απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Θα φύγουμε συντεταγμένα σε λίγο από εδώ, αλλά εδώ είναι μια αρχή. Η συνέχεια θα είναι πιο σκληρή, θα είναι πιο αποτελεσματική για τη φτωχομεσαία αγροτιά. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης.